Αναλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Ήμασταν η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία ανέλαβε φυσικά ένα Δήμο, ο οποίος είναι, όπως λέω πάντοτε, ο μεγαλύτερος, ο τρίτος σε έκταση Δήμος σε όλη την Ελλάδα, με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, με πολλά προβλήματα, και καταλάβατε ότι ήταν δύσκολο από την πρώτη στιγμή να υλοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμά μας. Όμως να ξέρετε ότι τουλάχιστον στην καθημερινότητα και σε όλα τα προβλήματα ανταπεξελθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι ο Δήμος Βοΐου έχει ανάγκη, και επειδή είναι και όλοι οι συνυποψήφοι μου, έχει ανάγκη από συσπήρωση, διότι σας έχω πει, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος αλλά και ο πιο φτωχός. Οπότε δεν έχουμε, και είναι ο Δήμος ο οποίος δεν είναι ούτε ορεινός όγκος, ούτε είναι, το οποίο χάνουμε πολλά κονδύλια, και δυστυχώς με αυτά τα λίγα κονδύλια πρέπει να τα απεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Οι διοικητικές μονάδες που κάνουν τον νέο καλλικρατικό Δήμο, τον Δήμο Βοΐου, που άκουγαν στο όνομα τα προηγούμενα χρόνια Δήμος Τσοτιλίου, Δήμος Νεαπόλεως, Δήμος Ασκίου, ήταν οι διοικητικές μονάδες οι οποίες είχαν μια οργάνωση. Οι προϋπήρχαν οι συνάδελφοί σας δήμαρχοι, οι οποίοι οργανώσαν, διοικήσαν, διαχειριστήκαν πολλά πράγματα. Όταν εσείς αναλάβατε το Σεπτέμβριο του 2014, διαπιστώσατε ότι υπάρχουν κενά? Υπήρχε μια μουρμούρα τότε, θυμάμαι πολύ καλά, επειδή διαχειρίστηκα την υπόθεση αυτή πάλι την προεκλογική από άλλη τηλεοπτική στέγη, ότι οι πολίτες πρέπει άμεσα να λύσουν θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, την καθαριότητα, ένα περιβάλλον το οποίο θα ήταν αντάξιο της ιστορίας της περιοχής και του τόπου, να δώσουν μια αναπτυξιακή προοπτική. Όλα αυτά τα πράγματα τα αντιμετωπίσατε, δώσατε λύση ή αφήσατε πολλά κενά? Τα περισσότερα τα προβλήματα τα έλυσαμε. Έχουν μείνει τουλάχιστον την καθημερινότητα, νομίζω έχουμε πάει πολύ καλά. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα, και το λέω διότι ο Δήμος Βοΐου ξεκινάει από το παλιό Καστροδαφνερό, τη Σιάτιστα, Άσκιο, και φτάνει μέχρι τον Πεντάλοφο και το Βυθό. Καταλαβαίνετε ότι και το οδικό δίκτυο είναι μεγάλο, και όλες οι κομοπόλεις και πόλεις που απαρτίζουν αυτό το Δήμο δεν μπορώ να πω ότι προσφέρουμε το 100%, αλλά ήταν δύσκολο να, με αυτά τα πενιχρά, τα λίγα χρήματα που είχαμε, να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις υποχρεώσεις. Αλλά τουλάχιστον στην καθαριότητα και σε αυτά τα οποία ήθελε ο κόσμος, φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο. Εκτιμάτε δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό υλοποιήσατε τον αρχικό σχεδιασμό και δώσατε λύσεις στις προτεραιότητες? Δώσαμε πολλές λύσεις, και αυτό που θεωρώ εγώ, εντάξει, μέσα σε 4 χρόνια κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Κάναμε αυτό που νομίζω ότι ίσως να μην μπορούσαν άλλες δημοτικές αρχές να το κάνουν. Η παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων και οι άξονες του προγράμματος, καθώς και η ανακοίνωση 13-14 δημοτικών συμβούλων. Η πρόθεσή μου για να κατεβώ στις εκλογές και η επίσημη ανακοίνωση είχε γίνει εδώ και 2-3 μήνες περίπου πριν. Όσον αφορά το ερώτημά σας, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση η συνεργασία με τον κύριο Λαμπρόπουλο τα 3 χρόνια ήταν πολύ καρποφόρα και γίναν πράγματα όσον αφορά τον τομέα που εγώ είχα την χρήση και την αντιδημαρχία των τεχνικών έργων. Έγιναν πράγματα τα οποία είχαν πολλά χρόνια να γίνουν και υλοποιήθηκαν. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη ρήξη όσον αφορά τις σχέσεις μας ή να γίνει κάποιος τσακωμός για να δημιουργηθεί αυτό το καινούριο κίνημα που οργανώνεται για να κατεβεί στις εκλογές. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο συνδυασμός του Δημήτρη του Λαμπρόπουλου, αυτό που είχε να δώσει, το έχει δώσει. Μία νέα ομάδα ανθρώπων, αλλά και παλιών που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, έχουμε μαζευτεί και έχουμε κάνει το συνδυασμό υπεύθυνα μαζί μπροστά για το Βόλιο. Νομίζω ότι οι προγραμματικές θέσεις που αφορούν και τον τομέα της ενέργειας και την αγροτική ανάπτυξη. Η αγάπη μου για τα κοινά γενικότερα. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά πολύ ενεργά.
θα έλεγα τα τελευταία 25 χρόνια, από τότε που ήρθα από την Ιταλία, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα κοινά, με τον αθλητισμό καταρχάς, μετά με το επιμελητήριο και με διάφορους συνδικαλιστικούς φορείς, εν πάση περιπτώσει. Η αγάπη μου για τα κοινά και η προσφορά μου για τον τόπο με οδήγησε για να κατεβώ σαν υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Βοΐο. Θα ήθελα να πω ότι η καθημερινότητα των δημοτών και το κοινωνικό πρόσωπο των ανθρώπων του Δήμου μας για μας είναι προτεραιότητα. Η ποιότητα νερού, παραδείγματος χάρη, για μας είναι άμεση ανάγκη, γιατί ο περισσότερος κόσμος στο Βόλιο το νερό που το πίνει, πίνει εμφιαλωμένο νερό και είναι κρίμα, γιατί ζούμε σε μια περιοχή που τα νερά, θα έλεγα, περισσεύουν τα νερά. Προχθές ο Ορειβατικός Σύλλογος έκανε μια καταγγελία που το νερό από τον Μπούρινο, ένα νερό που εισάτησε επί πολλά χρόνια παίρνει νερό, είναι σπασμένο σε τρεις ή σε τέσσερις. Εντάξει, μην το πλατιάζετε αυτό. Μην το πλατιάσουμε. Δεν είναι παρόντο αυτό. Η καθαριότητα στο Δήμο. Πολλές φορές η καθαριότητα δεν είναι όπως θα έπρεπε. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα. Στον Άγιο Δημήτριο της Άδειστας είναι και από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη η κάδη σκουπιδιών, η οποία σε ένα τέτοιο μνημείο, το οποίο είναι σήμα κατά τη θέα για τη Άδειστα, ο Άγιος Δημήτριος, ο Μητροπολιτικός Ναός μας, δεν πρέπει να είναι σε εκείνη την πλευρά για την καθαριότητα, γιατί πολλές φορές πέφτουν τα σκουπίδια από τα δέσποτα ζώα, τα οποία θα πω και λίγο πιο κάτω τι γίνεται. Ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα, γιατί βλέπουμε τον τόπο μας να ρημάζει, βλέπουμε τον κόσμο να φεύγει από το Βόλιο, βλέπουμε ένα Βόλιο που η ανεργία αυξάνεται και βλέπουμε προπαντός τις ευκαιρίες, μία πίσω από την άλλη, να φεύγουν μέσα από τα χέρια μας. Βλέπουμε ένα Δήμο ο οποίος δεν μπορεί να οργανωθεί, ένα Δήμο ο οποίος λόγω διάφορων επεισοδίων που έγιναν στο συνδυασμό του κ. Λαμπρόπουλου έχει μείνει αυτή τη στιγμή στον αέρα και όπου κανένας δεν ασχολείται ούτε με την καθημερινότητα, ούτε με τη σχεδίαση, και πορεύεται έτσι στην τύχη, χωρίς κανένα όραμα και σίγουρα χωρίς να συμμετάσχει σε όλα αυτά στα τακτινόμενα. Το γεγονός αυτό, ότι ο Δήμος μας είναι απόν από οποιαδήποτε εξέλιξη, ότι ο Δήμος Βοΐου έχει καταλήξει μια τρύπα στο χάρτη και ό,τι γίνεται τριγύρω του δεν συγκινείται κανένας, μας κάνει να κατέρθουμε σε αυτές τις εκλογές με μια ομάδα σοβαρών ανθρώπων που μπορούν, που έχουν τεχνογνωσία και με έναν σχεδιασμό όπου θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις που χρειάζεται, που θα επανδρώσει το Δήμο αξιοκρατικά με τους ανθρώπους που πρέπει να δουλέψουν, για να δώσουμε την ελπίδα σε αυτόν τον λαό του Βοΐου ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, ότι μπορούμε σιγά σιγά να βγούμε από αυτήν την βαθιά κρίση. Έριξαν ο ένας συνυποψήφιος στον άλλον. Εγώ είμαι καλύτερος, διαχειρίζομαι καλύτερα. Δεν επαρκεί ο τάδε, εγώ έχω κάτι άλλο. Ξεχνάμε ποια είναι η ουσία, κύριε Παπαδόπουλο. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην τοπική διοίκηση, εμείς ξέρετε, η λαϊκή συσπήρωση, ο συνδυασμός που στηρίζεται από το ΚΚΕ, δεν μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Επί της ουσίας είναι τοπική διοίκηση και τα κουμάντα τα κάνει το κράτος. Διαχειριστές είναι οι δήμαρχοι των κεντρικών σχεδιασμών που κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση και η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση. Και τι θέλω να πω, ότι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο έχει τη δυνατότητα η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή το Υπουργείο το ανάλογο, σε κάθε τομέα να καταργεί αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, να αλλάζει έργα, να αλλάζει σχεδιασμούς, να κάνει τους δικούς του σχεδιασμούς και τις δικές του ιεραρχήσεις έργων. Το διαφορετικό που προτείνω είναι ένα, ότι βλέπω με διαφορετική ματιά την όλη κατάσταση. Το Βόλιο είναι ένας παράδεισος και τον καταντήσαμε το 2019 σαν την Οδό Αβύσσου με αριθμό 0. Να καίγεται εδώ και 2 μήνες το Βόλιο. Έχει ερημωθεί τελείως. Έχει μπει το Βόλιο όχι σε αγρανάπαυση, σε πλήρη νάρκωση. Καίγεται εδώ και 2 μήνες το Βόλιο. Γιατί καίγεται? Το είπε κανείς από τους συνυποψηφίους μου σήμερα?
Γιατί? Γιατί άδειασε? Γιατί η γη έμεινε ακαλλιέργητη? Γιατί τα ΤΟΕΒ είναι κλειστά εδώ και 10 χρόνια. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, το πρώτο που έλεγα ήταν η στήριξη των ΤΟΕΒ, διότι μετά τον ορισμό και το χαράτσι των ΑΠΕ στα τιμολόγια της ΔΕΗ, δεν μπορούσαν να αντέξουν την τιμολογιακή πολιτική οι αγρότες. Οι τιμές είχαν πάρει την κατρακύλα και από εκεί και μετά φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα.